Καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας. Γιατί παρά τις αντικομμουνιστικές αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, την εκστρατεία ψέματος, διαστρέβλωσης της ιστορίας, την προκλητική εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού, τα δισεκατομμύρια ευρώ για προγράμματα φρονηματισμού της νεολαίας, δεν έχετε καταφέρει να ξαναγράψετε την ιστορία. Γι' αυτό για μήνες κρατάτε την αντικομμουνιστική μηχανή σε ψηλές τροφές, με το κατάπτυστο αντικομμουνιστικό ψήφισμα του Σεπτεμβρίου, με αλλεπάλληλες συζητήσεις αντικομμουνιστικού χαρακτήρα σε κάθε ολομέλεια. Ο αντικομμουνισμός είναι στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής οι λαοί το ξέρουν, το βλέπουν. Αποθράσινση φασιστικών και εγκληματικών ομάδων, ανάμεσά τους και η υπόδικη ναζιστική Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πολωνία, στις χώρες της Βαλτικής, περιορίζοντας τη δράση των κομμουνιστών, περιορίζοντας τη συμμετοχή τους στις εκλογές, με διώξεις αγωνιστών, με ξύλωμα ιστορικών μνημείων. Δεν θα τα καταφέρετε, όσο κι αν πασχίζετε να βαφτίσετε τη μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Σε μέρα της Ευρώπης, η αλήθεια θα λάμψει, γιατί φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τότε που το χιτλεροφασισμό τον τσάκισε υπάλλη των λαών, με επικεφαλής τους κομμουνιστές, τη Σοβιετική Ένωση και τον Κόκκινο Στρατό. Το μέλλον των λαών δεν συμβιβάζεται με την καπιταλιστική εκμετάλλευση, με τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά. Ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον.